όσα μου αποδίδουν. Κατά τα άλλα, αυτό είναι πολιτικό ήθος και πολιτικός πολιτισμός. Το να λένε έναν πολιτικό ο οποίος έχει κατορθώσει μέσα από τα χρόνια να αποσπά επένους από τους Ευρωπαίους, να πείθει και να υιοθετούν τις θέσεις του κυπριακού ελληνισμού όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα. Να βγάζει χώροντας του από τις δύσκολες θέσεις μετά το δημοψήφισμα, υιοθετώντας τη θέση της πλειοψηφίας ότι είναι επιθύμιον όργανο και ότι τάχα είναι ο γέσμαν. Δηλαδή περίπου ένας δοσύλλογος και τι ο λιγότερον. Κατά τα άλλα μιλούν για πολιτικό ήθος και προπαγάνδα. Η επομένη, ποια θα είναι. Η επομένη είναι θέμα προγράμματος, το οποίο υπάρχει, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί, για το οποίο έχουμε ετοιμάσει νομοσχέδια που τα αφιζητούν για αυτά και διαρωτώνται κατά πόσον τα εννοούμενοι όχι. Ένα πρόγραμμα και μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας η οποία μέσα από τη συλλογικότητα θα πάρει άμεσα μέτρα. Άμεσα μέτρα που αφορούν την οικονομία. Και έχει εγγυηθεί, κύριε Αναστασιάδη. Τις συμμαχίες μου στην Ευρώπη και το συγκεκριμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα. Όχι με αερολογίες. Και θέλω να απαντήσω κάτι. Θα αποδεχθούμε, λέει, το μνημόνιο με το ακραίο σενάριο. Δεν θα αποδεχθούν. Θα το αποδεχθείς και θα το υπογράψεις με το ακραίο σενάριο. Και εκείνο που συγχύζει ο κύριος Μαλάς είναι την σταδιακή αποδέσμευση κεφαλαίων έτερων εκάτερων. Όταν θα υπογράφεις, κύριε Μαλά, και εκείνοι που σου τα είπε φαίνεται δεν ήταν καλά ενήμεροι για να σε συμβουλεύσουν όσον καλά θα έπρεπε, είναι ότι δυστυχώς το σενάριο που θα υπογράψει την Δανειακή Σύμβαση θα έχει μέσα το ακραίο σενάριο. Άλλον η αποδέσμευση κεφαλαίων που είναι με δόσεις και έχετε απόλυτο δίκιο. Εντελώς διαφορετικό. Και η βιωσιμότητα του χρέους δεν κρίνεται από το μίνιμουμ, κρίνεται από το ακραίο. Όχι το βασικό, αλλά το ακραίο. Και όταν ξεπερνάς το 150%, αυτό το οποίο ενδεχόμενα θα σου πούν είναι ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος σου και θα πρέπει να προχωρήσεις σε ιδιωτικοποίησεις. Εξού, κύριε Μαλά, με τον κύριο Βασιλείο. Εξού, κύριε Μαλά, και το γεγονός ότι η Γενική Λογίστρια του κράτους, ακριβώς εκτελώντας τις οδηγίες και τα όσα συμφωνήσε η κυβέρνησή σας, έγραψε επιστολές για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των ημικρατικών οργανισμών. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαλά. Κύριε Μαλά, και εσείς θα πάρετε τον ίδιο χρόνο. Κύριε Καρακλά, έχετε χρησιμοποιήσει μια εύστοχη λέξη, στατικό. Σαν να βλέπουμε την οικονομία στατικά. Πολύ σωστά. Η οικονομία δεν λειτουργεί πάνω σε ένα στατικό σενάριο, όσο ακραίο και να είναι, κύριε Αναστασιάδη. Όποιος αριθμός μπει στο όποιο μνημόνιο είναι ένας υποθετικός αριθμός σύμφωνα με κάποιες παραδοχές που γίνονται σήμερα. Και αυτός ο αριθμός, κύριε Αναστασιάδη, μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Και ακριβώς... Αυτό μπορεί να γίνει. Α, βεβαίως. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Τώρα συμφωνείτε μαζί μου. Όχι, όχι. Πολύ καλά. Και υπάρχει 1% πιθανότητα να φτάσει στο ακραίο σενάριο και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε και σε αυτό. Άρα, ποια θα είναι η λύση? Η λύση είναι να κάνεις δύο πράγματα. Πρώτον, να εξασφαλίσεις άμεσα τις άμεσες ανάγκες των τραπεζών και τις ανάγκες του κράτους. Δεν μου είπετε όμως, συγγνώμη που παρεμβαίνω, από πού θα εξασφαλίσετε αυτό το κεφάλαιο? Για να από την Τρόικα, κύριε. Από την Τρόικα. Βεβαίως, αλλά η ερώτηση είναι ότι την έχετε δαιμονοποιήσει. Με ποια έγκυα θα αποταθείτε? Έχουμε μπει κάποια πράγματα, με συγχωρείτε. Άλλο να πάρεις. Ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος όλον αυτό το διάστημα και είπα: θα υπογράψω ένα μνημόνιο, άρα θα πάω στην Τρόικα να πάρω χρήματα για το κράτος, να εξασφαλίσω τα χρήματα για το δημόσιο, τα χρήματα για τις τράπεζες, έναν το κρατούμενο. Και από εκεί και πέρα, ενθέτω χρόνο να διεκδικήσουμε και την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση, που είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε την όποια βιωσιμότητα, αν φτάσουμε χωρίς σε. Χωρίς συμμάχους δεν το επιτυχάνετε. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλοί συμμάχους, απλώς εσείς δεν τους έχετε τώρα, γι' αυτό πάτε στην ενδιάμεση λύση. Για να εξασφαλίσουμε την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, για να μπει η χώρα μας σε δημοσιονομική σταθερότητα, και από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να φέρουμε ανάπτυξη στη χώρα μας. Και θέλω να προειδοποιήσω και κάτι εδώ. Η Κύπρος θα ξεχάσει την οικονομία η οποία εξαρτώταν σε ένα τεράστιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θα πάμε σε άλλο μοντέλο, μικρότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο θα είναι εκεί για να χρηματοδοτεί την οικονομία και θα συμπληρώνουμε τη ρευστότητα μέσα από περισσότερες επενδύσεις, μέσα από καλύτερες διαδικασίες προσέλκυσης επενδύσεων. Όμως, έχω περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεπεράσατε. Σας άφηκα το ζητήριο. Σας δίνω 15-20 δευτερόλεπτα και θα δώσω και στον κύριο Αναστασιάδη τον χρόνο αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που βγάζει τη χώρα από τη δύσκολη θέση μετά το δημοψήφισμα. Μα δεν είσαστε εσείς που καταγγείλατε τη χώρα μας. Μιλάτε για ήθος, πολιτικό ήθος. Δεν είσαστε εσείς που λέγεται για τον αντιποψήφιο σας ότι θα φέρει δεύτερο Μαρίν. Αυτά λέγεται. Πληρώνετε αυτές τις διαφημίσεις, κύριε Αναστασιάδη. Αυτό είναι το πολιτικό ήθος. Λοιπόν, θα πούμε... μιλήσατε για πολιτικό ήθος. Είμαι
Παρακαλώ, μιλήσατε για πολιτικό ήθος, αυτό είναι το δικό σας πολιτικό ήθος.